παιδιά, δεν πήγαμε στα προβλήματα όταν είχατε. Τι θέλετε να μας πείτε δηλαδή, ότι εμείς απέχουμε επειδή εσείς συμμετέχετε σε μια απεργία και κάποιοι άλλοι δεν συμμετέχουν. Αυτό καταλάβατε. Αυτό καταλάβαμε. Λάθος καταλάβατε. Αυτό κατάλαβα. Ότι υπάρχει μια επίθεση. Λάθος καταλάβατε. Με τις απολυσμένους. Λάθος. Λάθος καταλάβατε. Λάθος καταλάβατε. Λάθος καταλάβατε. Σαματήστε το εδώ, Πρόεδρε. Δεν αντιονόμαστε στο εργατικό κέντρο. Και εδώ θέλουμε να έρθετε μαζί μας να φωνάξετε. Πού είναι τα υπόλοιπα εκταμελές. Πού είναι τα υπόλοιπα εκταμελές. Αυτό φωνάζουμε. Ο συνάδελφος ο οποίος μας κατηγόρησε ότι πού είμαστε εμείς. Όχι, πού είναι τα υπόλοιπα εκταμελές. Εμείς είμαστε παρόντες. Σε όλα τα προβλήματα του λαού. Αυτό θα πρέπει να το πείτε κι εσείς, Πρόεδρε. Πού είναι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Πού είναι τα επόμενα εκταμελές. Εμείς το λέμε επανειλημμένως. Τους καλούμε. Τότε γιατί μας κατηγοράτε που το φωνάζουμε. Αυτό φωνάζουμε από την ώρα που έχουμε έρθει. Ναι, αλλά όχι. Δεν λέμε πού είσαστε εσείς. Όχι για το εργατικό κέντρο. Δεν λέμε πού είσαστε εσείς. Να πείτε ότι συνάδελφοι, συνάδελφοι των άλλων σωματείων και να το καταγγείλετε. Συμφωνώ. Νιώθουμε μόνοι μας. Και μας κατηγορείτε και από πάνω. Και μη όπλες μας ευχαριστάρτη μόνος. Πού είναι τα εκταμελές λέμε. Δεν λέμε πού είναι ο Πρόεδρος. Πιστεύετε. Είμαι από το πρωί ως το βράδυ εδώ για να λύσω και αυτό. Και εις βάρος της υγείας μου πολλές φορές. Λοιπόν. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Μια ερώτηση. Πιστεύετε. Πρόεδρε, το κέντρο για το διατάφτα για την Να πω το πιαλό, να το ξαναφέρουμε εκεί πρέπει. Έτσι, ειδικά για το σημερινό. Εξαγγέλθηκε μια απεργία από τη ΓΕΣΕΕ τελευταία στιγμή. Έτσι. Πιστεύουμε και αν παρακολουθούμε, συγγνώμη, και αν παρακολουθούμε τις ειδήσεις όλοι μας, βλέπουμε τι γίνεται σε όλη την κοινωνία. Έτσι. Η οργή τη βλέπεις. Είναι ο θυμός είναι έτσι. Ακριβώς. Μέρα με την ημέρα όμως ανεβαίνει. Έχουμε κάνει και πατωριακές συνειδητοποίησεις. Έχουμε κάνει. Συμμετείχαμε. Το Λάντι συμμετείχε πάλι. Το Λάντι συμμετείχε πάλι. Και το ξέρεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Πιστεύω ότι συγκεκριμένα. Δεν συμμετέχουν. Στη συγκεκριμένη απεργία μπορεί να ήταν μικρό το χρονικό διάστημα, αλλά θα έπρεπε να γίνει άμεση κινητοποίηση. Αυτό που μου είπε να το πω μέρος της διοίκησης ότι ενημερωθήκατε μια μισή ώρα, δεν είναι μια μισή ώρα. Έτσι. 11 και 5 βγήκε η εξαγγελέα της ΓΕΣΕΕ. Εκείνη την ώρα μίλαγανε από τη ΓΕΣΕΕ στην ΕΤ. Έτσι. Όλη η Ελλάδα ήξερε ότι είναι. Τώρα, Φερρυππίν, πώς έγινε αυτή η καθυστέρηση να φτάσουμε στις 1.30-2 η ώρα και να μην το γνωρίσει το εργατικό κέντρο. Το κεντρικό κήπου, αν θέλετε να το δείτε, είναι πάνω, στο γραφείο. Είναι μετά τις 1.30 ώρα το μεσημέρι. Εμείς πώς το πήραμε. Της ΓΕΣΕΕ. Της ΓΕΣΕΕ. Η απόφαση εγώ την ήξερα από τις 11.30 ώρα φυσικά και πήρα κάποια τηλεφώνηση. 11 και 5, Πρόεδρε, στο site. Εμένα με πήρε και εμένα πήρε το οργανωτικό της ΓΕΣΕΕ και μου είπε ότι πάμε για απεργία. Τι θέλετε να έκανα δηλαδή. Αυτό είναι το πιο βασικό. Το 20% του βασικού. Αυτό είναι το πιο βασικό. Μπορούμε να... Πρόεδρε, στον κόσμο να πείτε τι σημαίνει αυτό που πάει να γίνει. Τι σημαίνει να το καταλάβουμε. Τι σημαίνει αυτό το 20% που θα πάει να γίνει περικοπή του κατώτατου ημερομισθίου. Τι σημαίνει σε όλους εμάς. Πού θα πάνε από δοκές μας και πώς θα μπορούν να πληρώσουν. Να πιω στις ασφαλιστικές φορές και να πούμε αύριο
στη σύνταξη ή να πληρώσουμε τους σημερινούς συνταξιούχους. Αυτό το οποίο πάνε τώρα να περάσουν. Και όπως είπε τώρα το πρωί και ένας υπουργός από τον τόπο μας, στο Sky, που άκουσα, σε 6 μήνες λέει έχουμε καινούργιο μνημόνιο. Δηλαδή, πού θα πάμε, στα 200 ευρώ, στην Κίνα, να πάμε δηλαδή να θυσιάσουμε τα μερογάμματα. Αυτό είναι το να μιλήσουμε. Τελειώσαμε ό,τι έγινε, έγινε. Πάμε τώρα να εξηγήσουμε τον κόσμο και εσείς που είσαστε το εργατικό κέντρο διοίκηση, ότι συνάδελφοι, πού πάμε με αυτά τα μέτρα. Αυτό θέλει ο κόσμος σήμερα να ακούσει. Πάνε να πάρουν, και μάλλον θα τα περάσουν, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα τα περάσουν. Παρόλο ότι χρειάζεται αγώνας και συνεχής αγώνας, γιατί μία μάχη δεν χάνεται αν δεν δοθεί. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι κανονικά πρέπει από εδώ και πέρα να ξεκινήσουμε πάλι από το μηδέν. Αυτό βλέπω. Τα κεκτημένα τα οποία είχαμε, μας τα έχουν πάρει όλα και ήδη το κατώτατο ημερομίσθιο θα πάει στα 450-460 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι θα είμαστε χειρότεροι και από τη Βουλγαρία σε μισθούς. Εάν δεν αντιδράσουμε και δεν είμαστε όλοι μαζί και αφήσουμε τις γκρίνιες μεταξύ μας, φυσικά δεν θα έχει αποτέλεσμα. Οι αγώνες δίνονται με μαζικότητα. Η μαζικότητα στο κίνημα είσαστε όλοι εσείς. Δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος. Είμαστε όλοι μαζί. Εάν το καταλάβουμε, κάποια στιγμή θα το καταλάβουν και αυτοί οι οποίοι μας κυβερνάνε. Γι' αυτό το λόγο, καλέσαμε και τη σημερινή αυτή απεργιακή κινητοποίηση για σένα. Τι κάνει, γι' αυτό και να διαμαρτυρηθούμε για αυτά τα μέτρα τα οποία μπορούν να, που έχουν πάρει και φυσικά συνεχίζουν να παίρνουν εις βάρος των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Και φυσικά η ανεργία έχει φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο έχει γίνει πλέον ανεξέλεκτο. Ήδη στην περιοχή μας οι νέοι κάτω των 25 ετών είναι το 50% άνεργο. Επίσης οι γυναίκες έχουν τον υψηλότερο δείκτη στο νομό ανέργων, το οποίο είναι πάνω από 35%. Εμείς να κάνουμε προτάσεις. Γενική πολιτική απεργία χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Να βγάλουμε ψήφισμα όλοι εδώ. Γενική πολιτική απεργία, να πέσει η κυβέρνηση. Δεν θέλουμε παλμό, αυτό. Έξω. Δεν θέλουμε κουβέντες. Να κάνουμε τι. Ακριβώς μέσα. Μπορούμε να μιλήσουμε, πρόεδρε. Μπορούμε να μιλήσουμε. Να πέσει η κυβέρνηση. Μπορούμε γενική πολιτική κουβέντες. Απεργία. Μπορούμε να πούμε κι εμείς ως άλλοι φορείς, εκπρόσωποι άλλων φορέων, να πούμε δύο κουβέντες. Ορίστε, εκ μέρους της Β' Ελμέ Κορινθίας, εκπαιδευτική είμαστε που έχουμε καλέσει τον κόσμο, αν εξάρτητα δεν ήρθε, να πούμε δύο πράγματα κι εμείς. Βαρεθήκαμε πλέον τους εκπροσώπους. Μόνο εργαζόμενοι να μιλήσουμε. Τους εκπροσώπους βαρεθήκαμε. Δεν θέλουμε, ρε παιδί, εκπροσώπους. Να μιλήσουν εργαζόμενοι, να πει το πόνο. Τέλος πάντων, μιλάμε υποτονικά πολύ για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα. Εκπρόσωποι. Παρεθήκαμε. Λέμε τώρα τι κάνουμε, παιδιά. Είναι εργαζόμενοι όμως και πρέπει για αυτούς να τους δώσουν το βήμα. Και δεν δικασία. Τι δικασία κάνει τώρα, γιατί όσο καταλάβει. Τι δικασία κάνει τώρα. Εννοώ να τελειώσουν την ομιλία. Δεν θέλουμε να ακούσουμε, να πούμε θέλουμε.
Έχουμε ακούσει χιλιάδες παλαιά και δεν χρειάζομαι εγώ να είμαι στο Δήμα. Ακούγομαι, δόξα τω Θεώ. Βαρεθήκαμε να ακούμε συζητήσεις, να ακούμε ότι πρέπει να φύγουμε από την πολιτική και να δούμε τον κόσμο, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Παντού και πάντα μπροστά η πολιτική. Πρώτα θα βάλουμε όλα τα κόμματα και μετά θα μιλήσουμε. Γι' αυτό καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε. Δεν θέλουμε να ακούσουμε. Ακούτε τον κόσμο που είναι αγανακτισμένοι και μας λέτε αρχηγούς. Εργάτες είμαστε. Δεν κατεβήκαμε για κανέναν άλλο λόγο. Για τους εαυτούς μας, για τα παιδιά μας κατεβήκαμε. Αυτό φωνάζουμε. Δεν είμαστε αρχηγοί, πρόεδρε, κανενός. Εργαζόμενοι είμαστε και αυτό που μας λέτε μας πονάει. Σε λίγο θα μας πείτε κουκουλεφόρους. Να φωνάξουμε, θέλουμε το άδικο που γίνεται για μας. Και ακούμε συζητήσεις, δεν θέλουμε. Πήγαμε στη ΓΕΣΕ και μας πήγατε να ακούσουμε τη ΓΕΣΕ. Δεν θέλουμε. Θέλουμε να μιλήσουμε, να φωνάξουμε. Κάποια στιγμή θα βγούμε και θα τα σπάσουμε όλα. Και αλίμον όποιον βγει μπροστά μας. Είτε Πασόκ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε Κουκουέ. Κουραστήκαμε. Δεν θέλουμε διαδικασίες. Έργα θέλουμε. Μόνο ακούμε. Και εμείς την ίδια αγανάκτηση έχουμε με εσάς. Ναι, αλλά πάλι το κόμμα βάζετε παντού μπροστά. Όλοι. Αγανάκτηση νιώθετε, αλλά δεν τα καταργείτε. Εμένα, πρόεδρε, με μοιράζουν οι ταβατζίδες. Οι ταβατζίδες, οι κλέφτες, οι ψεύτες, οι προδότες. Και δυστυχώς τα κόμματα τους στηρίζουμε. Και η ΔΑΚΕ και η ΠΑΣΚΕ. Τα ξεπουλημένα ντομάρια που είναι εκεί πάνω και κρίνουν την κατάσταση αυτού του τόπου. Έτσι, δεν έχουν υπολογίσει πίσω από τους παχυλούς μισθούς και αυτά που έχουν εξασφαλίσει, δεν κοιτάνε προς τα κάτω. Αυτή η κατάσταση πρέπει να ανατραπεί. Και αν τα εργατικά κέντρα δεν συσπηρώσουν τα εργοστάσια, δεν συσπηρώσουν τον κάθε εργασιακό χώρο και να βγει ο κάθε νομός και να τους πνίξει, όχι αυτά θα μας κάνουνε. Ας πούμε, που εκλαπεί η έκφραση, θα μας πηδήξουν στεγνά. Ακούσαμε σήμερα οι βουλευτές, δεν πειράζει τη σύνταξή τους στο ελάχιστο, γιατί την έχουνε ωραία φτιάξει. Εγώ εμείς μεθαύριο έχουμε το συνέδριο. Σταμάτα ρε και εσύ. Λοιπόν, βρείτε να πας. Καλό, το καταστατικό λέει του εργατικού κέντρου, λέει ότι απλή αναλογική, αλλά δεν αποκλείει το ενιαίο ψηφοδελτίο. Λέει απλή αναλογική, αλλά δεν αποκλείει το ενιαίο ψηφοδελτίο. Εάν δεν κατέβουν παρατάξεις, δεν δηλώσουν παρατάξεις, κατεβαίνει με ενιαίο ψηφοδέλτιο όσοι εκ των αντιπροσώπων από τα σωματεία, γιατί τα σωματεία δεν έρχονται με παρατάξεις εδώ μέσα. Όταν θα έρθουν όμως οι εκλογές, θα πεις εγώ κατεβαίνω ψηφοδέλτιο. Όχι, δεν θα πω. Δεν θα πω γιατί δεν ξέρω αν δεν κατέβω. Λέμε. Αυτό που κάνατε τόσα χρόνια. Μας δεν είναι η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ, πρόεδρε. Αυτό είναι. Το πρόβλημά μας είναι... Σλόγουν σε παρακαλώ. Αμάς σας έχετε εσείς εδώ όλοι σας με τα ψηφοδέλτια και με τα κόμματα. Αν ψηφοδέλτια είναι το πρόβλημά μας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Το πρόβλημά μας είναι, αδελφοί, είναι με απλή αρνητική της τρεις γυμνασίου. Το είπα και πιο έξω. Ότι παίρναμε 1.000 ευρώ επί 14 μισθούς, μας κάνει 14.000. Ένα νούμερο που πιστεύω ότι ανταποκρίνεται. Η κυβέρνηση μετά από τις προσπάθειες που κάνει για να μας σώσει, ο μισθός κατεβαίνει στα 800 ευρώ. 14 επί 800 θα πάρουμε 11.200. Κάνοντας την αφαίρεση είναι 2.800 ευρώ στον καθένα μας. Έτσι. Αν το αυτό το ποσό το 2.800 το διαιρέσουμε δια το 800, που είναι ο μισθός ο καινούριος, βλέπουμε ότι όχι μόνο έχει χάσει ο 14ος και ο 13ος που μας διαβεβαιώνουν, έχει χαθεί και ο 10ος και ο μισθός 11ος. Αν συνυπολογίσουμε τα χαράτσια της ΔΕΗ, το κοινωνικής αλληλεγγύης και τα σχετικά, δουλεύουμε για 7 μήνες. Θα δουλεύουμε ένα χρόνο για να πληρωθούμε με τα σημερινά δεδομένα και 7 μήνες. Πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι και καλούμε και το εργατικό κέντρο να πάρει πρωτοβουλίες και να συσπηρώσει όλο τον εργαζόμενο κόσμο. Για να μπορέσουμε να παλέψουμε αυτήν την κατάσταση. Τίποτα, ευχαριστώ. Δεν είναι κάποιος άλλος κύριος να μιλήσει. Συνάδελφοι.
αυτά που είπε ο προαγγίσαντες από μένα είναι σωστά. Δηλαδή θα πάμε από τους 12 μισθούς, από τους 14, θα φτάσουμε στους 7,5 περίπου, έχουν υπολογίσει. Δεν είναι μόνο εκεί το θέμα. Είναι και η ύφεση που έρχεται και είναι και το χειρότερο ακόμα ότι αυτό που πάνε να κάνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Εφόσον θα παίρνουμε λιγότερα, θα πληρώνουν λιγότερα και θα τους κάνουμε και μία μείωση των εργοδοτών. Άρα τι γίνεται, ο πλούσιος πλουσιότερος, ο φτωχός φτωχότερος. Και υπάρχει συνέχεια. Όπως πάντα πράγματα, εάν δεν πει φρένο, θα φάμε ένα στον άλλον. Και το χειρότερο ακόμα που υπάρχει στην κοινωνία μας είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει πού πάμε, πού μας οδηγούν και δεν έχουμε συσπηρωθεί. Πραγματικά, οι εργαζόμενοι δεν ανταποκρίνονται. Σήμερα έπρεπε να ήσαν εδώ με αυτή την αγανάκτηση που υπάρχει. Εγώ έλεγα να υπήρχαν 10.000 άτομα. Όχι πορεία δεν θα κάναμε, αλλά θα ξυλώναμε και τα πεζοδρόμια. Αυτά μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει και επειδή δεν έχουν γίνει, μας οδηγούν εκεί που μας οδηγούν. Μας οδηγούν στο σίγουρο θάνατο. Έχουμε ήδη πεθάνει και δεν το έχουμε καταλάβει. Πρόεδρε, συγγνώμη που θα στενοχωρήσω, αλλά τόση ώρα ακούω κάτι. Δεν μπορεί σαν πρόεδρος εργατικού κέντρου να λες ότι θα περάσουν, από ό,τι καταλαβαίνω, θα φτάσουμε στο μηδέν και θα ξεκινήσουμε. Για να φτάσουμε εκεί πέρα σημαίνει ότι τα αφήσαμε όλα και φτάσαμε στο μηδέν. Και όταν φτάσει στο μηδέν, για να ξεκινήσει πάλι, θα πρέπει να οργανωθεί πολύ διαφορετικά. Αλλά γιατί να πας στο μηδέν να οργανωθεί και να μην ξεκινήσει από το σημείο που είμαστε τώρα. Δύο χρόνια και έχουμε κάνει 26η απεργία, νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος, η σημερινή, έτσι. Δεν έχουμε πετύχει απολύτως τίποτα. Αντιθέτως, μας έχουν πάρει και τα σόβρακα, έτσι. Δεν επιτρέπεται λοιπόν ακόμα να στηρίζουμε κάποιους ανθρώπους. Και ξέρετε πολύ καλά για ποιους μιλάω, για τη ΓΕΣΕ, όλοι να συμφωνούμε ότι είτε πρόεδροι ΓΕΣΕ είτε οτιδήποτε άλλοι πρόεδροι, αδερφοί και όλα αυτά τα υπόλοιπα, στηρίζουν πάντοτε κομματικά και μην κρυβόμαστε γιατί είναι μεγάλη πληγή πλέον αυτό το πράγμα. Έχω κάνει πρόταση και έχω διαφωνήσει ένα χρόνο και εδώ στα Συμβούλια του Εργατικού Κέντρου πριν από κάθε απεργία και μερικές φορές έφυγα κιόλας για ένα λόγο και μόνο, έτσι. Δεν μπορούμε να αποφασίζουμε σαν διοίκηση. Οι προτάσεις από κάτω να είναι διαφορετικές και να επιμένουν στην απόφαση διοίκησης. Πρώτον, γίνανε πολλά τέτοια πράγματα κατά τη διάρκεια τώρα των δύο χρόνων. Δεύτερον, μιλάς για ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αυτά που έχω πει εδώ και τρία χρόνια και τα ξαναλέω και φωνάζω. Γιατί δεν υπάρχουν κομματικά σε εργαζόμενους. Πάω παρακάτω και να σου πω το εξής, ότι αν πιστεύουμε ότι μια ΓΕΣΕΕ με απρόσωπους αρχηγούς μόνο τύπης Παναγόπουλος είτε είναι. Γενικός Γραμματέας βγάζουν μια απόφαση και λέμε πάμε σε απεργία ελευκό δηλαδή, χωρίς καμία οργάνωση, όταν ξέρουν εκ των προτέρων και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όλοι ξέρουμε εκ των προτέρων που θα πήγαινε η ιστορία το Σαββατοκύριακο με τους αρχικούς και τον Παπαδήμο. Και όταν έχει σταλεί από την Παρασκευή από κοινού μαζί με το ΣΕΒ και τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους προς τον Παπαδήμο και τους αρχικούς ένα κείμενο το οποίο κατά κάποιο τρόπο στηρίζει από κοινού για πρώτη φορά ίσως, άσχετα αν από πίσω. Για τα μάτια του κόσμου βρίσκεται και ο ΣΕΒ, ο οποίος άλλο που δεν θέλει το να μειώσουν τώρα όλα αυτά τα πράγματα και τους βολεύει και γενικά όλους τους επιχειρηματίες. Η ουσία, όπως είπαμε και πριν, κάνω μια παρατήρηση στα κορίτσια, οι διαπιστώσεις δεν φτάνουν. Λόγια. Άμα θέλουμε πραγματικά να κουνηθούμε για να κάνουμε κάτι, έκανα πρόταση πριν ένα χρόνο και πήγατε και ψήφισε 70% να παραμείνει ο Παναγόπουλος στη θέση του, το θυμάστε πολύ καλά, από όλους τους εκπροσώπους της Ελλάδος στη ΓΕΣΕ. Γιατί να παραμείνει στη δέστη ένα άνθρωπο με 200.000 ευρώ που έπαιρνε από 15 επιτροπές και το ένα και το άλλο και κάθεται στο γραφείο του με τα πουρα του. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Σαν εργατικό κέντρο μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς οι εργαζόμενοι εδώ, όλοι στο εργοστάσιο, όλοι οι φορείς, ότι όχι, να στείλουμε σύμφωνο και δεν δεχόμαστε τον Παναγόπουλο για πρόεδρο. Να προχωρήσουμε σε αλλαγή. Όσοι δεν μπορούν, είπε και η Γιάννη Κωνσταντέλο πριν κάτι, παλιοί και φιλίες 25 χρόνια. Τι παλιές φιλίες 25 χρόνια. Στο διατάφτα και στο σήμερα δεν υπάρχουν φιλίες 25 χρόνια. Καθένας κοιτάει την πάρτι του και τίποτα άλλο τελικά. Από κοινού. Όποιος δεν μπορεί να σηκωθεί να παραιτηθεί, να προηγήσουμε και τώρα εκλογές του συνέδριου ή τίποτα, να εξηγήσουμε όσοι έχουν διάθεση και να προχωρήσουν να κάνουμε κάτι διαφορετικό και να παλέψουμε. Αυτά, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
τελειώσουμε από δύο κουβέντες. Γεια σας αγαπητοί συμπατριώτες και αγαπητοί συνάδελφοι όλων των κλάδων, τόσο του ιδιωτικού σου και του δημόσιου τομέα. Εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί και έχουμε καλέσει τον κόσμο μας να παραβρεθεί σε αυτή την απεργιακή συγκέντρωση και πορεία αν θα ήταν εφικτό. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Ούτε και οι δικοί μας οι συνάδελφοι μπόρεσαν να απεργήσουν. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα. Είναι γεγονός. Βέβαια, και αυτή η απεργία η οποία προκηρύχθηκε έχει οργανωτικά προβλήματα. Δύο μόνο λόγια και να καταλήξουμε και στο διατάφτα. Μας έχουν πει μέχρι τώρα πάρα πολλά και ασύστολα ψέματα. Μας έχουν πει πάρα πολλές φορές ότι θα μας σώσουν και κάθε φορά που μας σώζουν μας πρόχνουν όλο και πιο κοντά στον γκρεμό. Έχουν χρησιμοποιήσει εκβιαστικά διλήμματα, όπως παραδείγματος χάρη το δίλημα, μνημόνιο ή χρεοκοπία. Ενώ το σωστό είναι ότι το μνημόνιο μας οδηγεί στη χρεοκοπία. Μας έχουν πει πολλά και ασύστολα προπαγανδιστικά ψεύδι. Όπως παραδείγματος χάρη ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς με τις υποχρεώσεις μας. Και όταν δανειζόμαστε πρέπει τα δανεικά να τα επιστρέφουμε πίσω. Ποια δανεικά αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συμπατριώτες. Τι τοκογλυφία. Ποια. Η τοκογλυφία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι αδίκημα και διώκεται. Όταν πρόκειται όμως την τοκογλυφία να την κάνουν οι τράπεζες, το δούνου του και οι εταίροι μας είναι πράξη επιτρεπτή. Γιατί θα το επιτρέψουμε αυτό. Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης, αγαπητοί συμπατριώτες, έχει δύο σίγουρες συνέπειες και ένα βέβαιο αποτέλεσμα. Η πρώτη συνέπεια είναι ότι θα μας πεθάνουνε, θα μας γονατίσουν από τη φτώχεια, θα γονατίσουμε από τη φτώχεια και την ανέχεια και το δεύτερο είναι ότι θα εκχωρηθούν πολύ περισσότερα κυριαρχικά δικαιώματα στους ξένους. Ως προς το αποτέλεσμα, είναι ανέφικτο, αγαπητοί φίλοι, να πετύχει η χώρα μας πρωτογενή πλεονάσματα. Πρόκειται περί τεράστιας απάτης. Και υποτίθεται ότι η ύπαρξη των πρωτογενών πλεονασμάτων θα συμβεί εν μέσω μιας οικονομίας που βρίσκεται σε βαθιά ύφεση. Δεν το λέω εγώ, αγαπητοί φίλοι. Τα έθι ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Γκρούκμαν σε άρθρο του στο New York Times, πιστεύω την αναδημοσίευσή του, να τη διαβάσατε χθες, σε έγκριτα site, όχι blog, σε έγκριτα site. Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί συμπατριώτες, υπάρχει ένα γνωστό σύνθημα που αν δεν με απατά η μνήμη μου λέει, και εδώ είναι και η πρόταση, το λέει και το σύνθημα, αυτή η πολιτική δεν έχει λογική, δεν παίρνει διορθώσεις, θέλει ανατροπή. Πράγματι, θέλει ανατροπή η πολιτική αυτή και όσοι την υπηρετούν. Χρειάζεται άμεση προσφυγή στις κάλπες, καθότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει την νομιμοποίηση να υπογράψει δανειακή σύμβαση, μνημόνια και τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία ακολουθούν. Ευελπιστώ και εύχομαι, παρότι δεν μου αρέσουν τα ευχολόγια. Η σημερινή μέρα, με τους λίγους, εν πάση περιπτώσει, που συμμετέχουν σε αυτή την απεργιακή συγκέντρωση, να σημάνει ένα γενικό ξεσηκωμό του κόσμου, να υπάρξει μια γενική απεργία διαρκείας και αυτή είναι η πρόταση. Αυτή είναι η πρόταση. Γενική απεργία διαρκείας ή με επανάληψη. 24 ώρες απεργίες είναι πλέον τουφεκές, είναι ανούσιες. Και διεύρυνση του δικτύου αλληλεγγύης μεταξύ μας. Είναι προτιμότερο, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, να ζήσουμε φτωχικά για τον επόμενο, το μεθεπόμενο, για όσο χρειάζεται μήνες να ζήσουμε φτωχικά προκειμένου να πετύχουμε τη λύτρωση, παρά να καταδικαστούμε σε μία μόνιμη φτώχεια και ανέχεια τόσο η δική μας η γενιά, όσο και οι επερχόμενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω αυτά. Καλημέρα σας. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι, όπως δεν είπαν και εδώ οι κυρίες και κάποιοι κύριοι, είχαν δίκιο, αναλύσεις κάναμε πάρα πολλές.
Δύο χρόνια αναλύουμε τι έπρεπε να γίνει, τι δεν έγινε, ποιοι τα φάγαμε, ποιοι δεν τα φάγαμε. Αυτό δεν είναι όμως η ουσία αυτή τη στιγμή. Και έχουμε καταλάβει κιόλας ότι το μνημόνιο δεν πάει πουθενά. Και αυτοί που το πίστευαν στην αρχή και λέγανε εντάξει, θα αλλάξουν τα πράγματα, θα γίνουν διαφορετικά. Υπομείνετε, πληρώστε χαράτσια, θα φτιάξουν τα πράγματα. Και αυτοί αρχίζουν και καταλαβαίνουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το θέμα είναι όμως τώρα τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι πρέπει, εγώ πιστεύω, η άποψή μου είναι ότι πρέπει όλοι όσοι αντιδρούν με κάποιον τρόπο να ενωθούν. Και άσχετα με τις διαφορετικές πολιτικές σκοπιμότητες που υπάρχουν και τα διαφορετικά κόμματα, πρέπει να υπάρχει ένας, αυτό που μας ενώνει, ένας κοινός στόχος. Και εδώ πέρα πρέπει και εσείς να ενώσετε τους εμπορικούς συλλόγους, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει απεργία ΓΣΕ, ΑΔΔΗ και οι εμπορικοί σύλλογοι να απέχουν. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει εσείς να βρείτε μία κοινή τομή, πρέπει να βρείτε κάποιο κοινό με όλους αυτούς τους ανθρώπους, πέρα τα ιδεολογικά, ως προς το κοινό στόχο που είναι το να βγούμε από όλο αυτό και να υπάρχει κάτι καλύτερο, κάτι για το αύριο, κάτι πιο καλό και τέλος πάντων μια αλλαγή για όλους μας. Γιατί σίγουρα με 365 ευρώ κάπου τόσο βγαίνει ο μισθός τώρα που μας λένε πως θα πάρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε η εμπορική, ούτε τα εμπορικά μαγαζιά να υπάρξουν, ούτε οι εργαζόμενοι, κανένας. Το μόνο που θα είμαστε να δουλεύουμε νύχτα μέρα και πάλι θα χρωστάμε και πάλι θα έχουμε το άγχος στο καθημερινό, τίποτα άλλο. Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχει ένας άγνωστος μύθος στην αρχαία Ελλάδα, νομίζω του Εσχύλου. Την ώρα που πετάει ένας αετός, ένα βέλος που τον σημαδεύει ενός κυνηγού, τον πετυχαίνει και πέφτει ο αετός στο έδαφος. Το βέλος στην άκρη έχει φτερά αετού. Γυρνώντας ο αετός και βλέποντας τα φτερά, λέει πριν ξεψυχήσει, «Τα φτερά μου με χτύπησαν». Τι μας δείχνει, φίλες και φίλοι, αυτός ο μύθος? Ότι σε αυτή τη συγκυρία που ο εχθρός είναι απέναντι, εμείς το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Συνάδελφοι, οι επίπονες διαπραγματεύσεις της συγκυβέρνησης εθνικής ευθύνης και η συμφωνία των πολιτικών αρχηγών με την Τρόικα οδηγούν σε νέα επώδυνα μέτρα για τους εργαζόμενους. Με θράσος μιλούν για διάσωση του 13ου και 14ου μισθού, την ώρα που αποδέχονται περικοπές μισθών που φτάνουν το 20% και αντιστοιχούν σε 3 μισθούς. Ξεδιάντροπα περικόπτουν τις επικορικές συντάξεις και το ΕΦΑΠΑΞ, ξεδιάντροπα προαναγγέλνουν 15.000 απολύσεις και εκπαιδευτικών. Ειδικά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, την ημέρα των τριών ιεραρχών, την ημέρα της γιορτής της παιδείας, επέλεξε για να στείλει χαρτί έγγραφο σε όλες τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου τους καλεί να κάνουν τις προτάσεις τους για καταργήσεις και συγχωνεύσεις νέων σχολικών μονάδων. Μάλλον και νέες για τη χρονιά αυτή. Για να νομιμοποιήσουν τις χαμηλές εκπαιδευτικές δαπάνες και τις απολύσεις. Από το σύνθημα που υπήρχε πριν 2 χρόνια, πρώτα ο μαθητής, καταλήξαμε σε σχολεία χωρίς βιβλία, καταλήξαμε σε υποσιτισμό των μαθητών. Γίνονται συσίτη αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Συνάδελφοι, η πολιτική αυτή καταδικάζει τους εργαζόμενους στη φτώχεια, τους ανέργους και τους συνταξιούχους στην εξαθλίωση και τους νέους στην απελπισία. Για μας, η σημερινή γενική απεργία πρέπει να είναι η αρχή ενός πανεργατικού, πανυπαλληλικού αγώνα που με κάθε μέσον θα αποτρέψει την υποδουλωτική συμφωνία που ετοιμάζεται σε βάρος των εργαζόμενων αλλά και της ίδιας της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας. Και αν οι χαλιβουργοί αντέχουν 100 μέρες απεργίας, γιατί όχι κι εμείς?
Αν οι Ρουμάνοι εργαζόμενοι σήμερα έριξαν την κυβέρνησή τους, γιατί όχι κι εμείς. Για μας, πλέον ο στόχος είναι ένας, η ανατροπή αυτής της πολιτικής, η ανατροπή αυτής της κυβέρνησης. Ευχαριστώ. Είμαι από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών, πρόσωπος. Θέλω να κάνω μία πρόταση προς το εργατικό κέντρο. Την είχα κάνει και την προηγούμενη φορά, αλλά δεν κάναμε τίποτα. Να δημιουργήσουμε με πρωτοστάτη το εργατικό κέντρο ένα κοινωνικό παντοπολείο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα και είναι ανάγκη. Για να κάνουμε πράξεις. Φτάνουν τα λόγια, συμφωνώ απολύτως. Χαιρετίζω όλο τον εργατικό κόσμο, αλλά και εμείς εργάτες είμαστε. Μην νομίζετε ότι εμείς είμαστε η αφρόκρεμα. 570 ευρώ ο νεοδιόριστος δάσκαλος παίρνει, συνάδελφοι. Ελπίζω το εργατικό κέντρο να πρωτοστατήσει, γιατί μόνο με αλληλεγγύη μπορούμε να πάμε παρακάτω. Και για αγώνες βέβαια ισχυρούς. Και όποιος δεν αντέχει, πρόεδρε, φεύγει. Εγώ που αισθάνομαι ανεπάρκεια στο συνδικάτο μου, δεν θα ξαναβάλω υποψηφιότητα.